Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίεργη χώρα. Σε μια χώρα η οποία δεν ξεχνάει, αν και έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια πια κοντεύουμε, αυτό το οποίο σχηματοποιήθηκε με την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και τι ήταν αυτό, το αντισύριζα μέτωπο. Δεν το ξεχνάει κανείς και του το θύμισαν με τις φιγούρες τους, με τον τρόπο ομιλίας τους, με τα γιουχαρίσματα, αλλά και με τους τακτικισμούς που έκαναν τα στελέχη που θεωρήθηκαν παλιότερη φρουρά στο ΣΥΡΙΖΑ έναντι του Στέφανου Κασελάκη. Και φαίνεται ότι αυτό θα είναι από εδώ και πέρα το επίδικο, μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει τελικά αυτό το κόμμα και αν τελικά θα έχουμε στο τέλος της ημέρας ένα ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση ή τη διάσπασή του σε μικρά κομματίδια, όπου όπως και ο κύριος Χαρίτσης και διάφοροι άλλοι έχουν προβλέψει, στην πραγματικότητα θα διαλύσει την ελληνική αριστερά. Κατά τα άλλα, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, η χώρα κινείται σε αγωνιστικό ρυθμό, διότι απεργούν από την ΑΔΔΗ και τους ταξιτζίδες μέχρι όποιον άλλον μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα έχει πλοία, αεροπλάνα, δεν θα κινείται τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι μια απεργία σε μια τέτοια δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για να εκφράσει αυτό που θα θέλαν να πούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θα θέλαν προφανώς τα πάντα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Οπότε δεν καταλαβαίνω ακριβώς σε τι θα συνεννοηθούν αυτές οι δύο πλευρές. Θα συμβεί περίπου ό,τι και με τους αγρότες, οι οποίοι, αφού είδαν ότι δεν τους παίρνει να κάνουν μπλόκα και ότι η κοινωνία τους αποδοκιμάζει, αποφάσισαν να κάνουν άλλης μορφής κινητοποίησης. Και ποιες είναι αυτές? Από προχθές βλέπω διαρκώς αγρότες να πηγαίνουν και να βρωμίζουν κτίρια που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεών τους, με κοπριά και με άχυρα. Καταλαβαίνω το συμβολισμό που οι ίδιοι θέλουν να δώσουν. Απ' την άλλη μεριά, δεν καταλαβαίνω ποιος θα τα καθαρίσει αυτά. Προφανώς άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δυστυχώς βρέθηκαν τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση και θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να καθαρίζουν αυτό που οι αγρότες θεωρούν κινητοποίηση. Αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον περίεργο τόπο θα τα συζητήσουμε σήμερα εδώ, αμέσως μετά τον break. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να ξεκινήσουμε παρακολουθώντας αυτό το σύριαλ, δεν θα το έλεγα. Τέλος πάντων, αυτό το σε συνέχειες μυθιστορηματικού τύπου ιστορία που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε προφανώς αρκετές μέρες πριν το συνέδριο, κορυφώθηκε το δράμα με την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια όμως, αντί να επέλθει η κάθαρση ή κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι τα πράγματα μπουρδουκλώθηκαν ακόμα περισσότερο και θα μας βοηθήσει να τα ξεμπερδέψουμε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά. Γεια σου, Ανδρέα, πώς είσαι? Καλησπέρα, Σταμάτη, μας, τι κάνεις? Είμαι εξαιρετικά και περιμένω πραγματικά με αγωνία να μάθω αν έχουμε νέες εξελίξεις. Διότι πιάνουν οι κεραίες μου από το πρωί ότι ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο έχουν υποτιμήσει διάφοροι και τον υποτιμούν μάλλον συστηματικά, προφανώς έφυγε από το συνέδριο και κάποιοι είπαν κερδίσαμε εμείς, έχασε ο Κασελάκης. Αλλά ο Κασελάκης έχει αυτή τη στιγμή ένα πεπόνι εκτός εποχής, ένα μαχαίρι μεγάλο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες πιθανόν, θα χρησιμοποιήσω μια φράση έτσι από μια πιο λαϊκή γλώσσα, θα κλάψουνε μανούλες. Για πες μας. Κοίτα να δεις τώρα, πρέπει λίγο να αποτυπωθεί το κλίμα του συνεδρίου, δηλαδή αυτή την λευκή ή σχεδόν λευκή εντολή που έλαβε ο κύριος Κασελάκης, να αποτυπωθεί στις επιλογές που θα κάνει. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο πρόσωπα, η κυρία Σβίκου και ο κύριος Βασιλιάδης, που είναι ο γραμματέας και ο... Ναι, οι δύο γραμματείς, οι οποίοι το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης μετήχαν μαζί με την Γεροβασίλη στη συνάντηση που έγινε για να βρουν αντίπαλο στον κύριο Κασελάκη. Άρα είναι ένα ερώτημα πόσο οι δύο γραμματείς μπορεί να παραμείνουν από τη στιγμή που είναι απέναντι. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της πολιτικής γραμματείας, εκεί που είναι πολύ μπερδεμένες ισορροπίες. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε τις επόμενες ημέρες τον κύριο Κασελάκη να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή και να ζητήσει αλλαγή γραμματέων και αλλαγή της σύνθεσης της πολιτικής γραμματείας. Θα φτιάξει και ένα πιο σφιχτό όργανο, λένε οι πληροφορίες, το οποίο θα είναι κάτι σαν πρωινός καφές. Μάλλον θα το πει εκτελεστικό γραφείο, αλλά μικρή σημασία έχει ο τίτλος. Ξέρουμε ποιοι θα συμμετέχουν, Ανδρέας, αυτό? Γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο όργανο. Είναι ένα ερώτημα καταρχάς αν θα το κάνει θεσμικά. Δηλαδή, θεσμικά τι σημαίνει, η γραμματής, ο ή εκπρόσωπος τύπου, μιας και λέγεται πως και η κυρία Βιέρη, αφού θα είναι υποψήφια για την Ευρωβουλή, θα βρει την ευκαιρία να την αλλάξει ο κύριος Κασελάκη. Όπω τώρα μου άνοιξε πολλά θέματα. Ποιον θα βάλει? Ναι, δεν γνωρίζω. Δέχεται εισηγήσεις να βάλει δημοσιογράφο
για να μπορεί να κάνει πιο καλή διαχείριση των μέσων και όχι πολιτικό στέλεχος. Βέβαια, η κυρία Αβιέρη τα συνδύαζε και τα δύο. Και η, και η προηγούμενη από την κυρία Αβιέρη δυστυχώς δεν τα κατάφερε, παρότι ήταν συναδελφός μας. Ναι, η κυρία Τσαφανίδη, την ξεχάσαμε γρήγορα, η αλήθεια είναι, ναι. Άρα, είναι ένα ερώτημα θα το κάνει θεσμικά με τους δύο γραμματείς, τον εκπρόσωπο, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Τσίπρα δηλαδή, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να κάνει μια γενικότερη ανασυγκρότηση ο κύριος Κασελάκης για να εκφράσει αυτό που δεν μπορεί να το κάνει με εκλογή, ενώ αν πήγαινε σε καινούργια όργανα, να τα κάνει με εκ των έσω αλλαγές από τα υπάρχοντα πρόσωπα. Θα ψάξει δηλαδή να βρει στα μάτια πρόσωπα των οποία να είναι πιο κοντά, να το στήριξαν το Σαββατοκύριακο, να απηχούν αυτό το κλίμα που ο ίδιος θέλει να περάσει και προς τα κάτω, τη βάση του κόμματος, και προς τα έξω. Υπάρχουν και κάποιοι, Ανδρέα, οι οποίοι τον στηρίζουν από την αρχή και δεν έχουν καμία καρέκλα, κανένα οφίτσιο στο κόμμα. Υποθέτω ότι και σε αυτούς θα δούμε, μάλλον και από αυτούς θα δούμε να γίνονται επιλογές, έτσι. Ναι, για παράδειγμα, να δούμε τι θα κάνει σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Λένε κάποιοι ότι θα βγάλει από υπερσυντονιστή τον κύριο Πολάκη. Να δούμε ποιο θα βάλει στη θέση του και αν θα αντιδράσει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος τελευταίες ημέρες έγειρε την πλάστικα υπέρ του σημερινού Προέδρου. Τι θα κάνει με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Κάποια πρόσωπα, για παράδειγμα, η κυρία Νατοπούλη ήταν πάρα πολύ απέναντι. Άρα έχει, όπως είπες και εσύ, ένα πεπόνι. Τώρα, αν το πεπόνι είναι καλό, ξέρεις. Είναι εκτός εποχής, αλλά είναι πεπόνι πάντως. Είναι πεπόνι, ναι. Που υπάρχει και η πολύ ωραία ταινία με τον Κωνσταντάρα που πήγε να αγοράσει πεπόνι και δεν ήξερε τι θα του βγει. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να κάνει αλλαγές ο κ. Κασελάκης, να δει τα πρόσωπα, να είναι κοντά του, να μην θεωρεί ότι τον υπονομεύουν, γιατί μπορεί να κέρδισε μία παράταση ως τις ευρωεκλογές, αλλά και ο ίδιος έχει αντιληφθεί ότι αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό σε ευρωεκλογές, μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος είτε εσωστρέφειας, που είναι το λιγότερο, είτε μεγάλης αμφισβήτησης, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Άρα πρέπει να κάνει τώρα επιλογές, να οργανώσει καλά την άμυνά του και να έχει και τα πρόσωπα εκείνα που θεωρεί ότι τον εκφράζουν και απηχούν τη δική του φιλοσοφία. Να ρωτήσω, ξαναπαίζει το σενάριο παρετήσεων για να μπορέσει να βρεθεί στη Βουλή? Κοίτα, τώρα είναι πολύ χαμηλά, δεν κάνω λάθος, είναι δέκατος. Δέκατος αμβληματικός. Άρα θα πρέπει να παρατεθεί ένας από τους τρεις νυν βουλευτές επικρατείας, είτε ο κύριος Ηλιόπουλος, είτε η κυρία Κρήτα, είτε ο κύριος Αποστολάκης. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους τρεις έχει τέτοια διάθεση. Δεν έχει προκύψει. Δεν ξέρω, ο κύριος Ηλιόπουλος βέβαια τις μισές μέρες είναι εδώ, λείπει στο εξωτερικό. Και υπάρχει και η ερμηνεία εκεί, Ανδρέα, ότι μπορεί να μην χρειαστεί να παραιτηθούν όλοι, αλλά επειδή είναι εκλεγμένος από τη Διασπορά, μπορεί απευθείας να αντικατασταθεί. Ναι, αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά προϋπόθεση είναι κάποιος από τους τρεις να θελήσει να παραιτηθεί. Η κυρία Κρήτα το έχει ξεκόψει. Ο κύριος Αποστολάκης νομίζω δεν τον θέλει. Τον θέλει και μέσα στην Βουλή και στη γενικότερη ομάδα του ο κύριος Κασελάκης. Από τους πρώτους που τον στήριξαν, κύριος... θυμίζω, στη Μακρόνησο. Βέβαια, εκείνο το ωραίο ταξίδι. Το ερώτημα είναι αν προκύψει θέμα με τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον όφωνα Ηλιόπουλο, για να μην μπερδεύουμε και τους τηλεθεατές μας. Μην νομίζουν ότι είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος. Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος. Θα πάμε σε ανασχηματισμό. Θα πάμε εσωτερικό σε ανασχηματισμό. Νομίζω πολύ γρήγορα. Εσωτερικό ανασχηματισμό. Rotation θα το λέγαμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Rotation. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Να δούμε αν θα του βγει του κύριου Κασελάκη. Δημοσιογράφος στα παραπολιτικά. Διαβάζετε τα εξαιρετικά ρεπορτάζ του. Να σε καλά και στην εφημερίδα και στο site. Επισημαίνω. Να σε καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχομαι εδώ στο στούντιο όπου ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τα άκουσε όλα αυτά που είπαμε με τον Ανδρέα. Βεβαίως. Άρα δεν θέλω να σας στερήσω τη χαρά μου. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι επ' αυτών καταρχήν πριν αρχίσει είναι... Όχι, δεν ξέρω τίποτα, σας λέω νήμος. Είναι και ρεπορτάζ που κάνει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλός ρεπόρτερ. Και προσωπική, και προσωπική σχέση. Στην κέντρο αριστερά έχει διασυνδέσει, έκανε ρεπορτάζ, δεν έχω να πω κάτι από αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να χάνουμε την ουσία απέναντι στις εντυπώσεις. Η ουσία είναι το συνέδριο με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο.
Έδωσε εντολή. Περισσότερο. Ορίστε. Περισσότερο. Έγινε μια ενδεικτική ψηφοφορία. Ψηφίσαμε τις κάρτες μας. Ήταν πραγματικά δάσος στα χέρια. Οπότε δεν έγινε καταμέτρηση επί της ουσίας, με την έννοια ότι δεν χρειάστηκε, γιατί αν υπήρχαν ελάχιστες διαφωνίες. Έδωσε εντολή με βάση την πρόταση που πρότεινε ο Σοκράτης Φάμελος, να πάμε σε ένα διευρυμένο εκτελεστικό γραφείο, δηλαδή αυτό που λέμε πρωινό καφέ που λέτε στη δημοσιογραφική σας γλώσσα, δεν είναι θεσμικό το όργανο. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και θεσμικό. Δεν προβλέπεται στο καταστατικό μας, άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή. Θα κάνει λοιπόν ένα εκτελεστικό γραφείο με διευρυμένες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να αποκτήσει πιο συνεκτικό ρόλο αυτή η συνάντηση που γινόταν ούτως ή άλλως, και να πάμε ενωτικά να δώσουμε τη μάχη για τις ευρωεκλογές. Ούτως ή άλλως οι ευρωεκλογές είναι σε 100 μέρες. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Είπατε τη λέξη ενωτικά. Ναι. Και επειδή από την πρώτη στιγμή, αμέσως μετά την έστω διαβοής αποδοχή, τεράστια αποδοχή του Στέφανου Κασελάκη από το συνέδριο, άρχισα να ακούω πάλι, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός, διάφορα στελέχη πάλι να γυρίζουν γύρω από αυτό και να λένε ναι, αλλά δεν κάνει αυτό που πρέπει. Τι θα γίνει με αυτούς? Μπορούν να συνυπάρξουν με τους υπόλοιπους που θέλουν Κασελάκη? Κοιτάξτε, το συνέδριο έδωσε μία εντολή. Και εμείς στην αριστερά έχουμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά. Εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας, τις διαφωνίες μας και πολλές φορές και έντονα αντιπαρατηθέμεθα. Καλά, οι σύντροφοι τελειώνει... που πήγαν στην αριστερά δεν το δείξαν αυτό. Τι δεν δείξαν? Ότι δεν λειτουργούν ενωτικά, πήραν τις έδρες, κάνανε άλλο. Εντάξει, αυτό λέω, ότι γι' αυτό και φύγανε. Δεν λειτουργήσαν ενωτικά. Εμείς λοιπόν... Αλλά η αριστερά... Όχι, η διασπάση είναι ένα φαινόμενο στην αριστερά, ενδυμικό. Κατάρα, σαν τον Ρωμανό φαινόμενο. Ενδυμικό. Απλώς λέω ότι ως κόμματα λειτουργούμε συλλογικά, αυτό θέλω να πω. Άρα πήραμε μια απόφαση και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία ότι στηρίζει το συνέδριο τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτοί που δεν στηρίζουν, ρωτάω τους υπόλοιπους, το είδα και εγώ. Όχι, δεν είναι θέμα ποιοι και πώς. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές και είναι για όλους. Άρα υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Άλλο είναι κάνω μια κριτική στις πλημέλειες και στις αδυναμίες του Προέδρου. Καλοπροαίρετη ενδεχομένως. Κομματική. Θέλετε καλοπροαίρετη, θέλετε αυστηρή, δεν θέλετε σκληρή. Είναι σαφώς. Σαφώς. Όχι. Και σε πριν από 5 χρόνια. Άμα είναι κακοπροαίρετη, είσαι κακοπροαίρετος εσύ, άρα δεν είναι κριτική. Η κριτική είναι συντροφική, είναι αυστηρή, είναι σκληρή, είναι ό,τι θέλετε. Ήταν αλλά... τέτοια η κριτική λοιπόν, της κυρίας Γεροβασίλη. Ναι, ήταν συντροφική η κριτική, βέβαια. Ήταν συντροφική κριτική. Και του κυρίου Σπίρτζη. Τι είπε ο Σπίρτζη? Τώρα δεν θέλετε να σας διαβάσω. Όχι, έχει πει εναντίον του τα πάντα. Λοιπόν, όχι, δεν τον έχω. Δηλαδή, σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες. Α, όχι, κοιτάξτε. Νόμιζα είπε κάτι σήμερα, όχι, γι' αυτό λέω το τι είπε. Αυτά που έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα. Όχι, κοιτάξτε. Αυτά δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι με το υποδεκάμετρο. Είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής συζήτησης, είναι και χαρακτηρισμοί, είναι και διαφωνίες. Ψωμί και αλάτι, ας πούμε. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα, είναι πολιτικά. Εάν συμφωνήσουμε, συγκλίνουμε για την υλοποίηση αυτής της απόφασης από σήμερα. Είναι όντως η επόμενη μέρα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, μένουμε στην άκρη και αφήνουμε αυτούς που συμφωνούν να προχωρήσουν την ιστορία. Ξέρετε τόσο κάτι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το εξής. Κάποιοι εξ ημών, από εσάς δηλαδή, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε την κατάσταση με την ίδια σοβαρότητα που την αντιμετωπίζετε και προηγουμένως. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διαφωνήσετε κι εσείς ότι όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν λίγο γκροτέσκο. Μήπως πρέπει να κατεβάσετε όλοι λίγο τους τόνους, διότι η κοινωνία βλέποντας αυτά τα πράγματα φαίνεται να απομακρύνεται από εσάς. Κοιτάξτε. Γι' αυτό. Η πρώτη δήλωση που έκανα μετά το συνέδριο με ρώτησαν πώς αισθάνεστε κύριε Ξανθόπουλο και είπα ανακουφισμένος. Δηλαδή η ιδέα ότι θα βγαίνουμε από το συνέδριο με μια απόφαση ότι πάμε να ψηφίσουμε ξανά για αρχηγό, ενώ είχαμε, για πρόεδρο, για επικεφαλής, ενώ είχαμε ψηφίσει πριν από 5 μήνες και θα βάλουμε όλους τους ανθρώπους αυτούς σε μια διαδικασία με πολλαπλές κάλπες και να ξαναπληρώσουν και το διεύρο. Λοιπόν, το διεύρο είναι, μπορεί, δεν ξέρω αν θα το πληρώνω, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν φτάσαμε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν το διεύρο. Τι μήνυμα θα δίναμε στην κοινωνία 100 μέρες πριν. Είναι καλύτερο το μήνυμα που δώσατε τώρα που αποφασίσετε να πάτε σε εκλογές και μετά αποφασίσετε να μην πάτε σε εκλογές? Όχι. Ή μήπως ήταν λίγο αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ όλο αυτό? Όχι. Νομίζω είναι πολύ επιφανειακή και ρηχή η κριτική. Η δυναμική που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες στο συνέδριο επέβαλε αλλαγές πλεύσης. Αλίμονα ο καθένας αυτό που είπε πριν την έναρξη του συνεδρίου, αυτό έλεγε και κατά την τελευταία κρίση. Ήταν δογματικός. Ακριβώς. Εγώ ήμουνα και στο Προεδρείο και το έζησα και έβλεπα το πώς
κινείται το σώμα και πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και πώς πρέπει να κάνεις αλλαγή και διαμόρφωση. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι ο Σωκράτης Φάμελος που πρότεινε την ενωτική πρόταση ανέβηκε δύο φορές στο Βήμα, ακριβώς για να. Βλέποντας το πώς εξελίσσεται. Όχι. Τη δεύτερη φορά έκανε μια τροποποιητική δήλωση. Ας πούμε, μια ενισχυτική δήλωση της. Για να διαβάσω διάφορες δηλώσεις που έχω σταχυολογήσει εδώ από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία ποιος. Μερικοί είναι πολύ πρόσφατοι. Ναι, αλλά μην με βάζετε στην άχαρη. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω τον καθένα ξεχωριστά. Θα σας τα διαβάσω όλα και θα σας κάνω μια ερώτηση. Είπε ένας σύντροφος, μας περιμένουν τα γιαούρτια και οι ντομάτες απ' έξω. Ένας άλλος είπε, κακά τα ψέματα, είμαστε με τον απόδι στον τάφο. Ένας άλλος είπε, θα γίνουμε ρεντίκολο στην κοινωνία. Άλλος είπε ότι τις τελευταίες μέρες ζούμε την πολιτική κόλαση του Δάντη. Βλέπω ότι σαν κόμμα καταραίουμε. Βρέχει, είπε μια συντρόφισσα, όχι, μας φτύνουν και καλά κάνουν. Και άκουσα και έναν προβεβλημένο σύντροφο να λέει ότι κάναμε αμάν και πώς να βρεθεί κόσμος να δηλώσει υποψηφιότητα για σύνεδρος. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, να σχολιάσετε τις δηλώσεις τους. Αυτός ο πεσιμισμός πώς θα φύγει? Λοιπόν, καταρχάς δεν ξέρω αν είναι πλήρης οι δηλώσεις, είναι αποσπάσματα δηλώσεων που έχουν όπως κάνει. Όπως και να έχει, τώρα είναι χοντρά αυτά που λέει. Ναι, κοιτάξτε, είναι χοντρά, αλλά αυτά που διαβάσατε, διότι εκεί που λέει είμαστε, ας πούμε, κόλλας του Δάντη, αλλά αισιοδοξώ ότι θα πάμε, αν έχει ένα τέτοιο, αλλάζει το κλίμα. Εντάξει, τώρα σας διάβασα πολλές. Έχει κι άλλες. Εγώ θέλω να διαβάσω κι άλλες. Και εγώ μπορώ να σας φέρω κι άλλες εντάξει, εντάξει, αλλά ο πεσιμισμός λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα προχωρήσει? Ακούστε, έχουμε επίγνωση ότι είμαστε σε δύσκολη φάση, η οποία δύσκολη φάση δεν είναι απότοκο των τελευταίων εβδομάδων. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από τις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Τώρα, όχι από το 19. Τώρα. Δηλαδή τα 4-7 χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί τότε χάθηκαν οι πολλές μονάδες. Όχι. Η κρίση δημιουργήθηκε, βιώνεται επί του πεδίου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια αντιπολίτευση που κάναμε σε συνθήκες μνημονίων, σε συνθήκες πανδημίας, με δυσκολίες, με ανεπάρκειες κτλ. Και υπήρχαν απλώς μετρήσεις. Από το 19 ως το 23. Αντιλαμβανόμασταν ότι δεν είναι στραβός. Δεν κάτι απέναντι στον Τσίπρα. Θα σας πω και γι' αυτό. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε. Ήρθαν όμως οι εκλογές του 19 και με τον πλέον εμφατικό τρόπο έδειξαν ότι ο κόσμος μας γύρισε την πλάτη. Από εκεί και μετά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια κρίση. Αυτό θέλω να πω. Ήτανε η κάλπη. Μήπως όμως ήταν η κρίση την οποία δημιούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά και όλοι, ναι, που δεν τολμούσατε να πείτε την αλήθεια στον κύριο Τσίπρα? Λοιπόν, όχι, γιατί οι συζητήσεις στο κόμμα γινόταν, απλώς η κατεύθυνση που είχαμε ως ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή που. Δεν ήταν καθαρό, δεν εκπέμπαμε ένα καθαρό μήνυμα στους πολίτες που ήθελαν μια διαφορετική πολιτική πρόταση απέναντι στην Δημοκρατία. Ήταν θέμα καθαρότητας του μηνύματος, μήπως δεν είχατε εκεί, καθόλου μήνυμα? Όχι. Κοιτάξτε, με πάτε από ερώτηση σε ερώτηση και δεν μπορώ να τελειώσω. Έτσι γίνεται. Σωστό. Δεν μπορώ να τελειώσω μία πρόταση. Ελάτε, δεν διακόπτω το. Όχι, δεν διακόψτε με απλώς. Να μην νομίζουν. Θα την κάνω λίγο πιο ζωντανή. Για να μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι αφήνουμε τελείως τις απαντήσεις. Το 23 καταγράφηκε μία πολύ σοβαρή πτώση. Και από εκεί και μετά άρχισε το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Πού ήταν η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Είπε, αναλαμβάνω την ευθύνη μου, παραμερίζω να περάσει το νέο κύμα. Εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκης και αμέσως άρχισε η υπονόμευσή του. Ήταν, και από τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, όχι. Γιατί και αυτός τράβηξε τελικά το χαλί κατά τα πόδια. Αυτός πρότεινε να πάει σε εκλογές. Προσέξτε λίγο. Πάλι με διακόπτετε. Είχαμε την διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και είχαμε αυτή την φοβερή εσωστρέφεια των τελευταίων εβδομάδων που οκορυφώθηκε στο συνέδριο. Αυτά λοιπόν όλα δεν είναι αποτέλεσμα, όπως σας είπα, των τριών εβδομάδων. Είναι μία σειρά γεγονότων. Το συνέδριο έκανε αυτό που έπρεπε ως ανώτατο κυρίαρχο σώμα. Προφύλαξε το κόμμα από μια επιπλέον άχρηστη κατά τη γνώμη μου διαδικασία και έδωσε ρητή εντολή. Μάλλον ρητά εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πρόεδρου και έθεσε τα θεσμήματα για το εκτελεστικό γραφείο. Ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος, δεν είναι θέμα κλειστού συμβολέου. Θα κριθεί πολιτικά, είναι προφανές ότι
στην πολιτική κανείς δεν είναι υπεράνω ή εκτός κριτικής, πολύ δε περισσότερο ο πρόεδρος, και επομένως ο πρόεδρος πλέον οφείλει να ανασυντάξει το κόμμα. Σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα, εγώ έχω ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα καταρχάς έπεσε 2 ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, και αυτό είναι που εγώ αυτό που καταμαρτυρώ στον πρόεδρο είναι το ότι ουσιαστικά άλλαξε την ατζέντα. Δηλαδή το συνέδριο ήταν ένα συνέδριο προγραμματισμού, προγραμματικών θέσεων, και μιλήσαμε λίγο για τις θέσεις, αρκετά για τις προτάσεις μας, αλλά όλα, αλλά όλα αυτά επικαθορίστηκαν από την επόμενη μέρα, αν θα πάμε σε εκλογές ή δεν θα πάμε. Τώρα, εγώ έχω εκφράσει και από παλιά την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτό που λέμε όλοι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης. Δεν το έχασε λίγο τώρα αυτό? Πήρε, θα σας πω, πήρε ένα κόμμα από το 3% και το έκανε κυβέρνηση, κυβέρνησε και τα λοιπά. Έτσι, κυβέρνησε και τα λοιπά. Έτσι, άρα έχει ξεχωριστή θέση και στην ιστορία της αριστεράς στη χώρα και στην ιστορία της ευρωπαϊκής αριστεράς και βέβαια και στις καρδιές μας. Και στην ιστορία της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Έχει ευθύνη εκεί. Αφού παραιτήθηκε την αλαβή εμπράκτος, βεβαίως και έχει. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος να έχει. Να φταίμε όλοι. Να φταίμε όλοι. Ακούστε, δεν ανακατεύτηκε. Έδωσε, είπε κάτι. Αυτό που είπε, ας πούμε, άκουγα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος είπε ότι πήγε να υπονομεύσει τον Κασελάκη. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ότι όντας βέβαιος ότι ο Κασελάκης θα κερδίσει, να του δώσει ένα πάτημα για να τον ενισχύσει. Και να κάψει τη γενομένη δεν, Βασίλη. Δεν ξέρω τώρα τι. Τι πιστεύετε από τα δύο? Όχι, δεν θα μπω σε αυτό γιατί είναι δίκη προθέσεων και δεν μου αρέσουν. Όχι, αλλά τη γνώμη σας, αν όχι, όχι, όχι. Η γνώμη μου για ένα πολιτικό ζήτημα. Κοιτάξτε, η γνώμη μου για ένα πολιτικό ζήτημα για το οποίο δεν έχω κανενός είδους πληροφορία είναι μια αυθαίρετη κατασκευή. Είτε πω το ένα, είτε πω το άλλο, αλλά εγώ θέλω να πω το κύριο. Είμαι σίγουρο ότι έχετε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, εγώ όχι, δεν έχω καθόλου, γιατί ξέρετε, δεν ασχολούμαι με τα εσωκομματικά. Δεν έχω κανενός είδους οφίτσιο, είμαι απλό μέλος του κόμματος και ωραία, θέλω να κλείσουμε. Να πω κάτι που το θεωρώ μείζον. Για μένα το σημαντικό πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρέπει να απογαλακτιστεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας υπήρξε ο εμβληματικός αρχηγός, παραιτήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πορεύεται με τη σκέψη τι θα πει ο Τσίπρας, αν θα ξαναγυρίσει ο Τσίπρας, τι νομίζει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι αυτός που είναι, είναι εκεί που είναι, θα παρεμβαίνει κατά την κρίση του και κατά την άποψή του, αλλά εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως ζωντανός κομματικός οργανισμός, πρέπει να δράσουμε ανεξάρτητα από τις επιλογές του Αλέξη. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτός ο ομφάλιος λόρος και υπαρκτός είναι και κατά τη γνώμη σας δημιουργεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να σκεφτόμαστε, να ενεργούμε με το μυαλό τι λέει ο Αλέξης και ποια είναι η άποψη του Αλέξη. Ο Αλέξης πήρε την ευθύνη του, παραιτήθηκε, παραμέρισε. Εμείς έχουμε την ευθύνη του κόμματος, δηλαδή ο καθένας το μερίδιό του εννοώ. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής δράσης, επομένως εμείς έχουμε την ευθύνη. Θέλω να τελειώσουμε με την εξής ερώτηση. Προφανώς γυρίζετε στην κοινωνία, βλέπετε κόσμο. Ενδεχομένως και περισσότερο από ότι πριν το συνέδριο, τώρα, αυτές τις μέρες. Τι σας λένε οι άνθρωποι? Ντροπιασμένοι, αισθάνονται πικραμένοι, αισθάνονται ανακουφισμένοι, εκνευρισμένοι. Τι αισθάνονται? Δεν είναι μονοσήμαντο. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, έτσι. Η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου αισθάνεται ανακουφισμένη που αποφύγαμε τις εκλογές, τώρα που ξέρετε που ξεπεράστηκαν και οι εντάσεις του συνεδρίου και καταλαγιάζει λίγο το πράγμα. Ξεπεράστηκαν, εγώ το αντιπαρέρχομαι για να μην φάμε όχι, το χρόνο. Όχι, το εννοώ ότι δεν είμαστε στην ένταση του συνεδρίου. Όχι, ξεπεράστηκαν με την έννοια την πολιτική, ότι δεν είμαστε πια σε αυτή την ένταση. Τελείωσε το συνέδριο. Έτσι, και σκέφτονται πιο ψυχρά και πιο κατασταλαγμένα. Οι περισσότεροι είναι τη άποψη ότι τη ανακούφιση. Υπάρχουν άνθρωποι του οποίου πλήγωσαν πολύ βαθιά συμπεριφορές που δεν προσυδειάζουν στην αριστερά, στα συνέδρια της αριστεράς, κραυγές, οι αποδοκιμασίες κτλ. Γιουχαρίσματα. Γιουχαρίσματα, ναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι προβληματισμένοι γενικώς. Όλα υπάρχουν. Αυτό όμως που εγώ κρατώ ως κυρίαρχο συνέστημα είναι αυτό της ανακούφισης και αυτό μου δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτερο το επόμενο διάστημα που είναι μέχρι τις εκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι μέχρι τις ευρωεκλογές είναι τόσος πολύς ο πολιτικός χρόνος και αν ο Στέφανος Κασελάκης θέλει πραγματικά να ανανεώσει το κόμμα, δεν φτάνει να το λέει, πρέπει να το κάνει. Έχουν περάσει 5-6 μήνες ανανέωσης, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Εντάξει, πρέπει να την κάνει. Να σας πω το εξής. Νομίζω στον γατόπαρδο του Βισκόντι το λέει να τα αλλάξουμε όλα ώστε να μην αλλάξουμε τίποτα. Οι αλλαγές θέλουν και σχέδιο και πρόγραμμα. Φαντάστηκα ότι έχει. Ακούστε. Δεν είναι δηλαδή έρχομαι και ο Σταύρος είναι λεωπολείο, αλλάζω από το θυρωρό μέχρι το ξέρω εγώ. Αυτό είναι χωρίς σχέδιο. Έτσι, μπράβο. Ο πρόεδρος
έχει ένα σχέδιο από ό,τι βλέπω, διαμορφώνει, ανακοίνωσε τώρα το Think Tank των Ατομικών Δικαιωμάτων χθες από ό,τι ξέρω, διαμορφώνει υποστηρικτικούς θεσμούς, να το πω έτσι, του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτό που πρέπει να κάνει άμεσα, κατά τη γνώμη μου, είναι να αρχίσουμε όλοι μας, και ο πρόεδρος πρωτίστως, να διαμορφώνουμε το ψηφοδέλτιο που είναι το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, να βάλουμε τα ζητήματα των ευρωεκλογών. Ξέρετε, φέτος, αυτή τη φορά σε ευρωεκλογές κινδυνεύει για πρώτη φορά η δεξιά και η ακροδεξιά να είναι πλειοψηφούσες στο Ευρωκοινοβούλιο. Με ό,τι σημαίνει αυτό και για την πορεία της Ευρώπης και για την πορεία των επιμέρους χωρών. Γιατί ξέρουμε ότι από εκεί ξεκινάει η παραγωγή της πολιτικής και κάποια στιγμή έρχεται και ενσωματώνεται στις χώρες. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να βάλουμε τα διλήμματα, να βάλουμε τα πολιτικά ζητήματα, πώς θέλουμε εμείς την Ευρώπη, τι οραματιζόμαστε εμείς για την Ευρώπη, να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που είναι θελκτικό, που ξέρει ο κόσμος τους ανθρώπους, που λέει ναι, αυτός είναι, να τον ψηφίσω για Ευρωβουλευτή, και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πλάνο. Με λίγο Λουκίνο Βισκόντι, ακροδεξιά και ευρωεκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο και καλή υπομονή. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, βέβαια, και δεν μπορείς να είσαι πολύ υπομονετικός με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ιδίως αν είσαι βουλευτής και αναγκάζεσαι διαρκώς να βρίσκεις ισορροπίες τρόμου. Θυμίζουν πολλοί από τους βουλευτές και των μικρότερων κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζουν αυτούς τους ισορροπιστές με τα χιλιάδες πιάτα στα χέρια και συνεχίζουν, βάζουν και άλλα πιάτα και καταφέρουν κάπως και ισορροπούν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί στην πραγματικότητα τελειώνει το ένα θέμα και σε άλλα νέα ύδρα έρχονται 3-4 άλλα που δημιουργούν παρόμοια προβλήματα. Αυτό που είναι το επίδικο αυτήν την εβδομάδα είναι τα πανεπιστήμια. Αυτά τα πανεπιστήμια για τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει τη γνώμη πολύ έγκρη των συνταγματολόγων, οι οποίοι λένε ότι βεβαίως μπορεί να το κάνει, με όλη την υπόλοιπη με τη Βουλή να λέει ότι όχι, είναι αντισυνταγματικά και να φέρνει και αυτοί αντισυνταγματολόγους και να γίνεται χαμός. Για να δούμε καταρχήν τι έγινε μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Παιδείας, και του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είναι οξύθυμος. Επιδιώκουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Επιδιώκουμε λοιπόν. Ήταν ενωσιακή νομολογία, κύριε Πολάκη. Υπάρχουν αποφάσεις, θα σας τις δώσω εγώ. Θα σας καταθέσω και θα σας τις δώσω. Θα σας τους δώσω. Κύριε Υπουργέ, μην απαντάτε. Κύριε Πολάκη, δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο και δεν είστε και μέλος της Επιτροπής. Υπάρχει τάξη εδώ μέσα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα σας δώσω την ενωσιακή νομολογία και τις αποφάσεις και τις οδηγίες και τις συστάσεις προσωπικά εγώ σε εσάς. Θα έρθω να σας τις δώσω. Επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήσατε το άρθρο 54 του νόμου 4589 του 19, όπου αποκλείσατε τους αποφύτους κολεγίων από τη συμμετοχή σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εμείς, η Κομισιόν, με την επιστολή της 4061 του 19 και ζήτησε συμμόρφωση του άρθρου 54 με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς παραβίαζε. Άλλο σας είπα, άλλο σας είπα. Κύριε Πολάκη, άλλο σας είπα. Σας παρακαλώ. Ότι ο Κεραμέως κατήργησε τα μεταλλικιακά προγράμματα και έδωσε πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Και τώρα έρχεστε και λέτε. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, μην απαντάτε. Τι λέτε, καλέ, αφού το φτιάξατε το πρόβλημα, να το αναγνωρίσουμε. Κύριε Πολάκη, όλα δουλεύετε και το πρόβλημα προέκυψε από ενωσιακή νομολογία, κύριε Πολάκη. Το πρόβλημα προέκυψε επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επέβαλε, κύριε Πολάκη. Δεν σου επέβαλε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση Κεραμέως να καταργήσει τα μεταλλικιακά δημόσια προγράμματα. Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, δεν εσείς έχετε... το κάνατε, κύριε Υπουργέ, για να σπάσετε πελάτες στους χρηματοδότες σας. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή φράση αυτή την οποία είπε ο Χρήστος Κέλλας. Υπάρχει τάξη, λέει εδώ μέσα. Έχει γράψει ένα φανταστικό βιβλίο ο φίλος μου και συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Κώστας Στούπας, που λέγεται «Η επερχόμενη αταξία». Θα τον συμβούλευα να το διαβάσει, γιατί αυτό που είδαμε σίγουρα δεν είναι τάξη. Και θέλω να καλησπέρισω στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Κοτσό, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Οικονόμου, τον βλέπετε συχνά, τον βλέπετε τώρα με Skype πίσω μας. Και είναι και στο πολιτικό σύμβουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από εσάς και θέλω να ρωτήσω το εξής.
Εδώ τι είναι, beauty contest, δηλαδή καλλιστία. Ποιος θα φέρει τους καλύτερους συνταγματολόγους. Γιατί στην πραγματικότητα έχετε φέρει εσείς καλούς συνταγματολόγους, οι οποίοι λένε ότι έχετε δίκιο για το άρθρο 16. Φέρνουν και άλλοι άλλους συνταγματολόγους που λένε ότι δεν τα κάνατε καλά. Ό,τι διαφαίνει η νομική επιστήμη έχει διάφορες θεωρήσεις. Ως εκ τούτου υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες με βάση. Μήπως θα έπρεπε να περιμένετε να ξεδιαλύνουμε λίγο το θέμα πριν προχωρήσετε όμως. Η άποψη του Υπουργείου είναι ότι είναι ξεκάθαρο το όλο θέμα, δεν υφίσταται ζήτημα αντισυνταγματικότητας και γι' αυτό το λόγο προχωράμε. Και μάλιστα θα έλεγα καθυστερημένα προχωράμε ως χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ καθυστερημένα. Πάρα γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν ήξερε ότι γίνεται αυτό, θα πρέπει να το έχει κάνει από την πρώτη τετραετία. Ακριβώς. Καθυστερημένα προχωράμε. Θα έπρεπε η χώρα μας, η χώρα του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων που έχει μεταδώσει τη δημοκρατία και διαδώσει τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, να είναι ουραγός πλέον σε ένα ζήτημα εκπαίδευσης που βλέπετε την πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο γειτονιάς, να την έχει η Βουλγαρία. Πρώην κομμουνιστικό καθεστώς, κομμουνιστικό κράτος, η Κύπρος. Σκληρός καπιταλισμός τώρα. Απόλυτα. Και ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της Βουλγαρίας να βασίζεται ακριβώς στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάρα πολλά παιδιά Ελλήνων, Ελληνόπουλα, και μην μου πείτε ότι στη Βουλγαρία πάνε μόνο τα παιδιά των υψηλών εισοδημάτων, πάνε για να σπουδάσουν ακριβώς. Η ΔΕ Κύπρος βασίζει ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω μετά τον τουρισμό είναι ο δεύτερος αναπτυξιακός παράγοντας Κύπρου. Και εμείς ακόμη σήμερα σκιωμαχούμε για το αν το αυτονόητο κατ' εμάς θα πρέπει να ισχύσει και στη χώρα μας. Να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, να έχουν και οι μαθητές, οι πολίτες μας, τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πανεπιστήμιο. Εξ όσων γνωρίζω, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πολιτικός επιστήμονας, συνταγματολόγος δεν είναι. Άρα στην πραγματικότητα. Έχει πάρει όμως τη γνώμη συνταγματολόγων. Άρα λοιπόν το ερώτημα που σας έθεσα στην αρχή δεν απαντήθηκε. Μήπως θα πρέπει να περιμένετε να ξεδιαλύνει, γιατί υπάρχουν και από εδώ και από εκεί. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που το έχουν δώσει οι συνταγματολόγοι στους οποίους έχει απευθυνθεί και ως εκ τούτου προχωράμε με σταθερά και αποφασιστικά επιτέλους βήματα. Σε έναν τομέα, ξαναλέω, τον οποίο έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, αδικαιολόγητα. Κύριε Οικονόμου, προφανώς εσείς έχετε την ακριβώς αντίθετη άποψη. Ότι οι συνταγματολόγοι που έχουν δίκιο δεν είναι αυτοί οι οποίοι επικαλείται ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κάνω λάθος? Ξέρετε, πολλές φορές εγώ βλέπω και τον από κάτω τον τίτλο που έχετε βάλει, μη κρατικά πανεπιστήμια. Για να αποφύγει τους συνταγματικούς κόμπολους η κυβέρνηση. Έχει πει ότι δεν είναι κρατικά πανεπιστήμια, είναι παραρτήματα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση για λόγους επικοινωνιακούς φέρνει μία λειψή μεταρρύθμιση με απουσία απολύτως διαλόγου με σοβαρά συνταγματικά προβλήματα. Εγώ δεν θα επιλέξω πλευρά συνταγματολόγων, δεν είναι η δικιά μου δουλειά, ούτε το ξέρω. Υπάρχουν συνταγματολόγοι και υπάρχουν και ψηφοφόροι. Οι οποίοι λένε ότι καλά κάνει η κυβέρνηση. Οι οποίοι θα. Γι' αυτό σας λέω, εγώ δεν πρόκειται να διαλέξω. Εγώ πολιτικά θα σας μιλήσω. Δεν με καλέσει ως συνταγματολόγο, έτσι κι αλλιώς αυτή δεν είναι η ειδικότητά μου. Ο νομολόγος είμαι. Από όσο ξέρω, πολιτικά θα με ρωτάτε, πολιτικά θα σας απαντήσω. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι. Γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο οικονομικής φύσης ή μιλάμε για μια μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας μας. Εγώ άκουσα τι είπε ο κ. Κοτσός, αλλά αυτά είναι οικονομικά επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα ούτε για μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε για βελτίωση των συνθηκών παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους συμπατριώτες μας και πολύ περισσότερο δεν είναι πώς θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί η κοινωνική κινητικότητα μέσω της ενίσχυσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των νέων Ελλήνων. Τίποτα από όλα αυτά δεν συζητάμε. Έρχεται μία λειψή μεταρρύθμιση, χρησιμοποιούνται οι όροι κρατικά πανεπιστήμια ενώ δεν αφορά αυτό το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει κανένας διάλογος και στην πραγματικότητα, ο κ. Κοτσός το είπε, ήταν πολύ καθαρός και να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση σε οικονομικό επίπεδο. Άμα θέλετε, είναι ένας νομοσχέδιο οικονομικής φύσης. Ξέρετε, με μπερδεύετε δηλαδή, λίγο. Θα έρθω αμέσως. Μία πίσνα. Με μπερδεύετε λίγο, πίσνα, κύριε Οικονόμου. Γιατί σας μπερδεύω. Και να μου πείτε ποια συζήτηση θέλω να κάνουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ ότι η συζήτηση για τριτοβάθμια αφορά την εκπαίδευση των νέων Ελλήνων. Των νέων ανθρώπων και πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Κύριε Οικονόμου, μου λέτε πράγματα τα οποία είναι προφανή και αυτονόητα. Με μπερδεύετε λίγο για το εξής. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από το προφανές που λέτε εσείς και που πιστεύω εγώ. Είναι κάτι άλλο.
Μισό λεπτό. Πάντως να σημειώσω. Μισό λεπτό και ιδίω. Με έχετε μπερδέψει και προσπαθώ να σας το πω όλη η ώρα, απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, αρχές Δεκέμβρη θυμίζω ξεκίνησε, είχα μείνει με τη βεβαιότητα, γιατί είχα ακούσει με τα αυτιά μου τον πρόεδρό σας να λέει ότι δεν θα σταθείτε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Συνεχίζω να καταλαβαίνω από αυτό που διαβάζω ότι μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αλλάξατε γνώμη. Παραρτήματα. Να σας πω γιατί. Παραρτήματα, αυτό που θα σας εξηγήσω. Η συζήτηση με την ορολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αλλάζει επικοινωνιακά ανάλογα με, με τη φύση της κουβέντας και τη φύση του διαλόγου. Όταν μιλάει για την αντιπολίτευση. Τι άλλαξε, μισό λεπτό, τι άλλαξε. Θα σας πω τι μιλάει. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια μεταρρύθμιση η οποία σωστά με διάλογο, με αναθεώρηση του άρθρου 16. Μα δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, κύριε Οικονόμου. Απλώς τρώμε τον τηλεοπτικό χρόνο τώρα. Επιτρέψτε μου. Τρώμε απλώς τον τηλεοπτικό χρόνο. Όταν τα έλεγε αυτά ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν υπήρχε πουθενά στον ορίζοντα η αναθεώρηση του άρθρου 16. Μην μου την επικαλείστε όμως τώρα, γιατί απλώς τρώμε τον χρόνο μας. Όχι, κύριε Ζαχαρή, δεν έχετε δίκιο. Υπήρχε στις προγραμματικές δηλώσεις της για το Δεκέμβριο, λέω, που ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε αυτό. Υπήρχε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δεν τις είχε διαβάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και έλεγε λοιπόν ότι σε αυτή τη συζήτηση να μπει το Πασόκ δημιουργικά. Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε αυτό που σας είπα. Δεν θα μπούμε εμπόδιο, έλεγε. Τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Να μπούμε λοιπόν στη συζήτηση για αναθεώρηση του άρθρου 16, για να δούμε πώς θα γίνει. Ωραία, σωστά. Επειδή θέλω να πάω. Θέλω να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Κοτσό, για να μην μονοπολείτε τη συζήτηση. Με δύο κουβέντες. Η πατρίδα μας έχει ένα δεδικασμένο, που είναι πώς μπήκε στην εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό σύστημα τα ιδιωτικά σχολεία. Μπήκαν λοιπόν με έναν τρόπο με τον οποίο τράβηξαν και τα δημόσια σχολεία στο να γίνουν καλύτερα. Όπου η βάση του δημόσιου σχολείου, της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, παραμένει το δημόσιο, αλλά τα ιδιωτικά τράβηξαν διότι υπήρχε ένα δεδομένο πλαίσιο. Εδώ λοιπόν δεν συζητάμε γι' αυτό. Κύριε Οικονόμου, μισό λεπτό να θέσω εγώ το πλαίσιο λίγο, γιατί νομίζω ότι έχουμε ξυλώσει τελείως την έννοια της κουβέντας για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε πάει σε άλλα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι παίζουμε στην κερκίδα πλέον. Μισό λεπτό. Όχι. Κύριε Οικονόμου, παρακαλώ, σας παρακαλώ πραγματικά. Σας παρακαλώ. Θέλω δύο γρήγορες απαντήσεις για να πάω στον κύριο Κοτσό. Οι απαντήσεις είναι οι εξής. Είπατε προηγουμένως και το άφησα να περάσει έτσι, αλλά δεν γίνεται μάλλον. Με ποιον κάνει business η κυβέρνηση? Θα δούμε στη συνέχεια της... Α, δεν το ξέρετε, απλώς το λέτε έτσι. Στη συνέχεια της ψήφισης. Τι να σου πω, detective είμαι. Εσείς το είπατε, τι detective, εσείς το είπατε, εσείς μιλήσετε για business. Κύριος, μα όταν το λέτε θα πρέπει να το τεκμηριώσετε. Ακούσατε... Τι να τεκμηριώσω? Είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή που είπατε, κύριε Οικονόμου. Καθόλου. Πολύ βαριά κατηγορία. Τόση ώρα που εάν δεν εδράζετε σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, θα σας παρακαλούσα να την ανακαλέσετε. Εάν έχετε όμως τα στοιχεία, παρακαλώ παραθέστε τα. Κύριε Κοτσέ, με την αρχική σας τοποθέτηση συζητούσατε για τα διαφυγόντα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Θα έρθουν εδώ. Σε ποιους θα πάνε? Εσείς θα απαντήσετε, εγώ θα απαντήσω. Εσείς συζητήσατε. Αν αναθεωρήσουμε το άρθρο 16. Η ουσία και η φιλοσοφία λοιπόν του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να μείνουν χρήματα για την Ελλάδα. Για ποιους νομοθετείτε? Εσείς θα μας πείτε. Για να μας πει όμως, γιατί. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση καταρχάς και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το 70% των άρθρων του αναφέρεται στην αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου δεν μπορείτε να λέτε ότι το συγκεκριμένο άρθρο ή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μπίζνα, καθώς το 70% του νομοσχεδίου αναφέρεται στο δημόσιο πανεπιστήμιο και μάλιστα διασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ καταλαβαίνετε ότι προσπαθείτε να στρίψετε το στρίβιν δια του αραβόνος, όπως λέγεται. Διότι παίζουν πολύ ελληνικές ταινίες. Πιστεύετε καταρχάς στην αναθεώρηση του άρθρου 16? Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπατε, πιστεύετε. Άρα πιστεύετε, αν θέλετε, δώστε μου το δικαίωμα να κάνω εγώ το συλλογισμό μου και απαντάτε. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν από τον τρόπο που τοποθετηθήκατε, πιστεύετε στην αναθεώρηση του άρθρου 16, άρα στην ίδρυση μη κρατικών
ιδιωτικών όπως θέλετε πανεπιστημίων στη χώρα μας και τώρα χρησιμοποιείτε προφάσεις προκειμένου να δημιουργήσετε αντιπολιτευτικό φέρετε λόγο, γιατί αυτός είναι ο κύριος στόχος, όταν μάλιστα όπως ορθά επισημάνθηκε από τον κύριο Ζαχαρό, στις αρχές του έτους, ο αρχηγός σας, επί της ουσίας, στα τέλη του προηγούμενου, ναι, εντάξει. Τα τέλη του προηγούμενου, έχετε δίκιο. Τον Δεκέμβρη μήνα. Καινούριο χρόνο, καινούριε ιδέε. Ακριβώ. Να ρωτήσω. Καινούριε αλλαγέ, καινούριε προκλήσει. Τοποθετήθηκε θετικά. Για να καταλάβω. Άρα τελικά αυτό που φέρνετε είναι παραρτήματα ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Να το είναι καταλάβω. Ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τα οποία θα είναι παραρτήματα άλλων πανεπιστημίων. Το ζήτημα δεν είναι εκεί, κύριε Οικονόμου. Να απαντήσουμε στην ουσία. Κύριε Οικονόμου, ένα-ένα δεν ακούγεται κανένα. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό υψηλότερης φωνής. Να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πιστεύει το Πασό, κύριε Οικονόμου, πιστεύει ο κύριος Οικονόμου ότι επιτέλους στη χώρα μας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να δώσουμε και αυτή τη διέξοδο στους φοιτητές, στους ενδυνάμει φοιτητές μας, στην τοπική μας κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, ή θα μείνουμε προσκολλημένοι σε ιδιοληψίες και αιμονές του παρελθόντος? Σε αυτό το ερώτημα τι απαντάτε? Και μετά να δούμε πώς δρομολογούμε αυτή την εξέλιξη. Πασόκ, λοιπόν, το Πασόκ διαχρονικά είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει ξεκινήσει το διάλογο για την αναθεώρηση του άρθρου 16 πρώτο και εσωκομματικά ακόμα και τώρα. Γιατί θυμάμαι λοιπόν τέτοιες παλινοδίες και επί Γεωργίου Παπανδρέου. Κάνατε μια ερώτηση, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Κάνατε λοιπόν μια τοποθέτηση. Γιατί δεν φέρνετε την αναθεώρηση του άρθρου 16 όπως είναι στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, να το κάνουμε σωστά, έτσι ώστε να ωφεληθεί και η δημόσια παιδεία από κάποιον ιδιώτη που θέλει πραγματικά να έρθει να επενδύσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το να αφήνετε μόνο παραθυράκια? Και έχω να σας απευθύνω και εγώ μια ερώτηση. Έρχονται μη κρατικά πανεπιστήμια? Αυτό είναι το νομοσχέδιο, ή έρχονται παραρτήματα? Να ξέρω τι γίνεται. Διότι αν δεν καταλαβαίνω βέβαια την ερώτηση, αλλά πιθανό, να απαντήσει. Να σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά. Διότι αν μιλάμε για μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν υπάρχει καμία τυχογνωμία συνταγματολόγων. Τα απαγορεύει ρητά και καθαρά το Σύνταγμα. Η συζήτηση που κάνει η κυβέρνηση είναι για ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Κύριε Οικονόμου, επιτρέψτε μου λίγο. Την Κυριακή. Άρα δεν μιλάμε για κύριε μη κρατικά Οικονόμου, πανεπιστήμια. Παρακαλώ. Να είναι σαφές. Κύριε Οικονόμου. Παρακαλώ. Την Κυριακή αγοράσατε την Καθημερινή? Όχι. Υπήρχε ένα άρθρο λοιπόν εκεί, το οποίο συνυπέγραφαν ο κύριος Σκουρής με τον κύριο Βενιζέλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουν ένα τέτοιο άρθρο, γράφουν συχνά μαζί. Ο κύριος Βενιζέλος, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και φαντάζομαι και στον πολλών που μας βλέπουν, είναι ένας τέλεχος πιο Πασόκ και από το Πασόκ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει το κόμμα πάρα πολλά χρόνια. Και είναι σαφής. Δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα. Τον αμφισβητείτε. Ακριβώς. Εγώ σας είπα. Εάν μιλάμε για παραρτήματα, ρωτάω, ή για πανεπιστήμια, κύριε Ζαχαρέ, γιατί κάνουμε άλλη συζήτηση? Εάν μιλάμε για παραρτήματα, τότε οι προτάσεις και οι γνώμες των σταγματολόγων... Κινδυνεύουμε να μας κλείσουν όλοι από το τηλεκοντρόλ, το έχει ένα κόκκινο κουμπί πάνω. Κινδυνεύουν να μας κλείσουν. Έχετε πει τη λέξη παραρτήματα 60 φορές. Το ακούσαμε, το είπατε. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Αμφισβητείτε τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος καταχαιριάζει την κυβέρνηση και της λέει: άνοιξε το κι άλλο και είσαι φοβική. Εσείς τον αμφισβητείτε. Δεν πρόκειται να μπω σε συζήτηση επιστημονική με τον κύριο Βενιζέλο, γιατί δεν είμαι νομικός. Πολιτικά μιλάω και πολιτικά. Για να καταλήξετε καθαρά στα πολιτικά σας συμπεράσματα, προφανώς το έχετε συζητήσει λοιπόν με τους ανθρώπους που είναι λοιπόν αρμόδιοι στο κόμμα. Θέλει λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει μια σοβαρή επένδυση στην μια εκπαίδευση με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Και πείτε να το ανοίξει την κουβέντα. Και τώρα, όχι παραρτημάτων. Όχι θες, άρα συμφωνείτε. Τώρα, προφανώς όχι. Και όχι νομοθετήματα από την πίσω πόρτα. Και το κυριότερο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο ΠΑΣΟΚ να συμβάλλει στην υποβάθμιση. Μισό λεπτό, γιατί μιλάτε εξ ονόματος του ΠΑΣΟΚ? Είστε βέβαιος ότι όλο το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί όπως λέτε? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον δύο που δεν θα ακολουθήσουν αυτό που λέτε. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται από τις θέσεις του που είναι ψηφισμένες από το συνέδριό του, από τα μέλη του και από τον πρόεδρό του και από τη συντεταγμένα του όργανα. Πάει μπαλά, έφυγε και έξω από την κερκίδα τώρα με αυτό. Γιατί? Σας ρωτάω τι θα κάνετε με τους δύο οι οποίοι... Από τον κύριο Βορύδη ή από τον κύριο Μητσοτάκη, για πείτε με εμένα. Αυτό θα το ρωτήσω στον κύριο... Μισό λεπτό. Ρωτήστε τον. Μισό λεπτό. Και θα σας απαντήσει και θα σας απαντήσει και για το Πασό. Αλλά μην μου υποβάλλετε τις ερωτήσεις. Εγώ υποβάλλω τις ερωτήσεις σε εσάς.
Είμαι λοιπόν τόσο σίγουρος ότι ο κ. Κοτσός θα σας απαντήσει κάτι που καλύπτει και το ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν επιδέχεται παραδείγματο. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ψηφίσουν οι σύντροφοί σας το ίδιο με αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Δίπλωσε το κακό. Το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα και τώρα έρχονται τουλάχιστον δύο να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Τι λέτε γι' αυτό? Αυτό είναι άλλο ζήτημα, δεν έχει σχέση με αυτό. Άλλο είναι, το ξέρω. Εγώ το θέτω το ζήτημα. Μπράβο. Τι λέτε γι' αυτό? Μπράβο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει να γίνει με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμιστεί ακόμα το κράτος δικαίου και το σύνταγμα της πατρίδας μου. Πολύ καθαρό. Έχω την εντύπωση, κύριε Ζαχαρέ, ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη σύγχυση. Γιατί από τη μία πλευρά πιστεύει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, πιστεύει στο μείζον δηλαδή. Και ενώ γνωρίζει ο κύριος Οικονόμου ότι για να υπάρξει αναθεώρηση του συντάγματος απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών, έρχεται τώρα και πάει ενάντια στο Ελλάσσον. Και δεν φτάνουν οι βουλευτές των δύο κόμματων. Προφανώς. Στο Ελλάσσον. Και μάλιστα με λεκτική η οποία θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω την διαπάλη που γίνεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για το ποιος θα καταλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη των εκλογών. Των εκλογών του Ιουνίου. Έχω και για σας μια σκληρή ερώτηση όμως. Βεβαίως, εδώ δεν είμαι είναι, και για τις... Δεν είναι δίκαιο. Προφανώς. Ακούστε με όμως, Λουγιάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποκτήσει σαφή λόγο. Σαφή λόγο και πιστικό προς την κοινωνία, αν θέλει να κατακτήσει την κοινωνία. Βέβαια, θα είμαι ο τελευταίος που θα δώσω μαθήματα. Coaching στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο. Εμείς λοιπόν, πιστοί στις αρχές μας, στις διακηρύξεις μας, στις προγραμματικές μας δηλώσεις, προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θυμηθείτε, κύριε Ζαχαρέ, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ αναποδογυρίζει την διαδικασία αναφορικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αρκεί να σας θυμίσω τι έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και τι έκανε όταν έγινε πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, άλλος αρχηγός. Έχω και μια ερώτηση σκληρή και για εσάς. Ναι. Εσείς που δείχνετε τουλάχιστον να υπολείπτεστε περισσότερο τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας πέραν από πολιτικός. Γιατί στην πραγματικότητα και δεν τον κάνει. Τον κύριο Οικονόμου υπολείπτομαι. Δεν το συζητώ. Όλους. Απλώς λέω... Μπορεί να μην συμφωνώ σε πολλά θέματα. Δεν το συζητάμε και είναι και ένας εξαιρετικός συνομιλητής. Ή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Μισό λεπτό όμως. Ναι, ο κύριος Βενιζέλος σας δείχνει κάτι. Την άποψή του την θεωρώ πιο σοβαρή και πιο σημαντική από οποιοδήποτε άλλο, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά, ερμηνεύει το Σύνταγμα. Συνταγματολόγος. Γιατί δεν ακούτε αυτό που λέει και σας λέει ανοίξτε το περισσότερο, κάντε κανονικά τη δουλειά, αφού έτσι το κάνετε μόνοι σας. Τι φοβάστε? Μήπως θέλετε να πατήσετε κι εσείς λίγο πάνω σε δύο βάρκες? Να μην κάνετε δηλαδή φασαρία μεγάλη. Step by step. Βήμα-βήμα. Και ποιο είναι το βήμα που κάνετε τώρα? Εγώ τι βλέπω? Ανοίγουμε τη διαδικασία. Κλείνετε τα πανεπιστήμια όμως. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως στο ζήτημα το συγκεκριμένο και συνταγματική αναθεώρηση να πηγαίναμε να κάναμε, το ίδιο θα συνέβαινε. Υπάρχει μια μειοψηφία, θα λέγω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Φοιτητών που δημιουργεί αυτή την ένταση. Σας παίρνουμε, κύριε Κοτσέ, από το χέρι τώρα και κοινωνία... πηγαίνουμε να καταλαμβάνουμε ένα δημόσιο κτίριο, εμείς οι δύο. Τι θα πάθουμε, ξέρετε? Καταρχάς, δεν θα το έκανα ποτέ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω? Καταλαβαίνω. Τι θα πάθουμε, ξέρετε, καταλαβαίνετε? Μα το ζήτημα... Πρώτον θα μας μπαγλαρώσουν, δεύτερον θα μας δίνουν, τρίτον θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε με τριτά. Το ζήτημα είναι... Οι πολίτες καταλαβαίνετε πόσο αγανακτισμένοι είναι μαζί σας? Απόλυτα. Γι' αυτό και προσπαθούμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε. Είδατε τι συνέβη και στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο. Μπήκανε τα ΜΑΤ. Βγήκανε οι φοιτητές, ξαναμπήκανε οι φοιτητές μέσα. Και τελικά μείνανε οι φοιτητές μέσα. Ένας διαρκής αγώνας. Όχι διαρκής, μείνανε οι φοιτητές μέσα. Ένας διαρκής αγώνας απέναντι σε μειοψηφίες, κύριε Ζαχαρέ. Γιατί ζούμε τη δικτατορία των μειοψηφιών πολλές φορές. Μα εσείς είστε κυβέρνηση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σε αυτές τις ιστορίες θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί. Μάλιστα. Είναι η ταπεινή μου άποψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Εκφράσατε τις απόψεις σας. Θα με κάνω ένα σχόλιο. Ελάτε. Θα με επιτρέψετε να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο. Διότι τις δημοκρατικές ευαισθησίες του κ. Βενιζέλου η κυβέρνηση τη θυμάται μόνο όταν έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσον αφορά τις υποκλοπές και όλα αυτά που τους σωστό έχει είναι αυτό, σωστό δίνω. Έχετε δίκιο. Τίποτα. Ξέρετε, το ίδιο κάνετε και εσείς όμως με την αντίθετη κατεύθυνση. Καθόλου. Θέλετε Βενιζέλο στις υποκλοπές άλλους συνταγματολόγους στα πανεπιστήμια. Περίεργο. Ίσα-ίσα, το πρώτο πράγμα που σας είπα, κύριε Ζαχαρέ, ήταν μη με βάλετε στη συζήτηση συνταγματολόγων, δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Για, ως πολιτικό με φωνάξετε εδώ, ως πολιτικό θα σας μιλήσω. Κύριε Οικονόμου, να κλείσουμε συμφωνώντας σε κάτι εμείς οι δύο. Μπορούμε να κλείσουμε συμφωνώντας σε κάτι εμείς οι δύο. Ότι επιτέλους θα πρέπει η χώρα μας στη διαδικασία της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προχωρήσουμε με πιο τολμηρά βήματα. Δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν συμφωνείτε ούτε σε αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι στην επικείμενη
συνταγματική αναθεώρηση θα υπερψηφίσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και τώρα, το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει ξεκινήσει διάλογο είναι το Πασόκ εσωκομματικά. Ο διάλογος για τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τις μικρατικές πρέπει δυστυχώς να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί μας περιμένουν πρόταση. Καλεσμένοι, τους οποίους είναι κρίμα να αδικήσω. Τελειώνω. Ακούστηκαν τα επιχειρήματά σας. Ας ξεκινήσετε το διάλογο και εμείς είμαστε έτοιμοι. Το έχουμε ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς. Θα το κάνετε και στη Βουλή. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι ήταν πραγματικά ένας διάλογος στα όρια του επιτρεπτού, χωρίς να τσακώνονται. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να τσακώνονται για τις ιδέες τους. Ο κύριος Γιώργος Κοτσός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο Δημήτρης Οικονόμου, μέλος σε όλα τα όργανα του Πασόκ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τι γίνεται στο Πασόκ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε για διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως για παράδειγμα για το γιατί απεργούν αύριο και μεθαύριο διάφοροι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως όμως θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα το οποίο μάλλον μοιάζει αδιανόητο. Ξανασυνελήφθησαν πολλοί και νέοι τρομοκράτες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους σε μια τέτοια έκφραση της αντίρρησής του απέναντι στο σύστημα. Θα τα δούμε σε λίγο εδώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί ήδη όσοι κυκλοφορείτε στην Αθήνα σήμερα θα παρατηρήσατε ότι δεν είχε κίνηση. Και πότε συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει κατά κόρον όταν απεργούν τα ταξί. Θα απεργούν και αύριο, οπότε αν θέλετε να κάνετε δουλειές είναι καλές μέρες αυτές. Όμως είχα ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να το θέσω σε έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι επαγγελματικά ασχολούνται με τον τρόπο που διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι και έχουν χιλιάδες θέματα για να διαμαρτυρηθούν. Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Καλά τα λέω. Εκτελεστική Επιτροπή. Και το ερώτημα είναι ένα και πολύ βασικό. Πραγματικά θέλω να το καταλάβω. Με αυτές τις απεργίες, πιστεύετε ότι προχωράει κάτι στην διεκδίκηση των εργαζομένων? Εργαζόμενος... Πρακτικά εννοώ έτσι. Ναι. Όχι αν έχετε δίκιο ή όχι που απεργείτε. Δεν ρωτάω αυτό. Θα σας απαντήσω. Ρωτάω για το μέσον. Ο εργαζόμενος αυτό το μέσον έχει να διαμαρτυρηθεί. Γιατί τώρα. Βασικό. Το λέω, θα σας πω γιατί. Μπορεί να κάνει μπλόκα από την εισόδο. Λοιπόν, εμείς δεν επιδιώκουμε να κάνουμε μπλόκα, όπως ξέρετε. Εκείνο το οποίο πράττουμε είναι να διεκδικήσουμε δημοκρατικά, με πολιτικό πολιτισμό και χάνοντας το μεροκάματό μας, να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα, δεν ξέρω από πότε ξεκίνησε να το χάνει το. Όχι, το χάνουμε. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι όσοι απεργούν χάνουν το μεροκάματο. Λοιπόν, θυμάμαι για δεκαετίες πάντως στις 10 να μην χάνουν το μεροκάματο. Μην μπλέκουμε τη ΔΕΚΟ με την ΑΔΔ. Εμείς είμαστε καθαρά ο δημόσιος τομέας. Όχι, ο δημόσιος τομέας είμαστε καθαρά λοιπόν στην ΑΔΔ, γιατί οι ΔΕΚΟ ανήκουν και στην ΚΕΣΕ. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω και είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή όσοι απεργούν χάνουν το μεροκάματό τους. Και το χάνουν γιατί θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα, όπως είπα, δημοκρατικά, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Όπως παραδείγματος χάρη, αύξηση τους μισθούς μας. Δεν έχουμε και άλλο μέσο. Ούτε να πάρουμε τα όπλα θα πάρουμε, ούτε θα κάνουμε τραμπουκισμούς. Αλλά αυτό το μέσο ίσως ήταν αποτελεσματικό τη δεκαετία του 70 ή του 80. Και του 90 ίσως. Τώρα πια βλέπω ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικά άλλα, πιο σύγχρονα μέσα. Γιατί δεν τα εφαρμόζεται? Δηλαδή, βλέπω για παράδειγμα σε άλλες χώρες να διοργανώνονται τεράστια petitions, λέγονται, δηλαδή συλλογές υπογραφών, τώρα για να το πούμε έτσι, τα οποία τρομοκρατούν περισσότερο την κυβέρνηση από το να μαζευτείτε με μια ντουντούκα στο Σύνταγμα λίγοι, γιατί οι υπόλοιποι απλώς δεν έρχονται, απεργούν, αλλά πάνε για ούζο. Πρέπει να σας πω ότι αρκετές κινητοποιήσεις έχουν επιτυχία, για να μην τις μηδενίζουμε. Και ο στόχος μας δεν είναι. Θα σας απαντήσω. Και να σας πω και κάτι. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Μας δίνετε παραδείγματος χάρη τώρα τη δυνατότητα να πούμε στον κόσμο γιατί απεργούμε, γιατί παλεύουμε, γιατί διεκδικούμε. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι αγώνων, πάλις, που μπορείς να εξυγχρονιστείς, να το πω, και να τρέξεις πιο γρήγορος ρυθμός. Όπως παραδείγματος χάρη αξιοποιώντας τα μέσα ενημέρωσης, τους νέους τρόπους επικοινωνίας. Ναι. Λοιπόν. Όλα αυτά, εσείς λοιπόν, έχετε κολλήσει λίγο στην ντουντούκα και την αφίσα. Ακούστε, για να το λέμε καταρχήν, και αυτό. Αυτός είναι ένας τρόπος παραδοσιακός. Θα το δεχτώ αυτό που λέτε. Αλλά και ένας τρόπος ο οποίος έδειξε ότι είχε και αποτελεσματικότητα στο παρελθόν. Παλιά. Λοιπόν, και τώρα όμως πιστεύω ότι όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά από την εκάστοτε κυβέρνηση, νομίζω ότι μπορεί να γίνει δουλειά. Να ακουστούν τα μηνύματα. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν και δεχόμαστε και την κριτική και τις προτάσεις. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε κριτική. Και πρόταση, ακριβώς σας είπα. Κριτική και πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί. Έχω κι άλλο ένα ερώτημα. Καλύτερα πράγματα. Διάβασα το τι ζητάτε περίπου. Ναι.
Τι ζητάτε? Ζητάτε, λέει, οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς. Θα σας πω γιατί. Εσείς κάνετε τη δουλειά καλά και εγώ είμαι τεμπέλης. Γιατί να πάρω 10% εγώ? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δεν είναι τεμπέλιδες ο κλάδος, έτσι. Δεν είπα, ο κλάδος ολόκληρος δεν έχει τεμπέλιδες. Έχει και εργατικούς και τεμπέλιδες και κακούς και καλούς. Όπως και όλα τα επαγγέλματα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Επειδή λοιπόν θα δεχτώ ότι πάντα υπάρχουν οι κακοί, αλλά πάντα υπάρχουν και καλοί. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή στις διαδικασίες του δημοσίου έχουν μπει με αξιοκρατικές διαδικασίες, βλέπε ΑΣΕΠ, έχουν κριθεί αυτοί οι άνθρωποι και έχουν δείξει τουλάχιστον ότι είναι ικανοί να προχωρήσουν διαδικασίες. Και φαντάζομαι θα συμφωνείτε και με μένα, σε αυτό που θα σας πω, όπως και οι τηλεθεατές, ότι στις εσχατιές της πατρίδας ή στην καθημερινότητα, ο δάσκαλος, ο νοσηλευτής, που είναι από τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους, υγεία, παιδεία, σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά, τα οποία θέλουν και διορισμοί, θέλουμε να γίνουν και διορισμοί και να στελεχωθούν καλύτερα, δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Όλοι. Λοιπόν, οι άνθρωποι. Και έχουν αποδείξει ότι αποδίδουν. Και σας θυμίζω επίσης ότι ο δημόσιος τομέας, τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να κατακεραύουν, όσο να κατακρίνουν και ούτω καθεξής, ήταν παρόν και δυναμικά παρόν και στην πανδημία που ζήσαμε. Έτσι, λοιπόν, όλοι και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο πληρώνονται και θέλουμε να κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς ούτε την αξιολόγηση φοβόμαστε. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Αν δεν είστε ολμαίοι εσείς. Λοιπόν, ακούστε. Η ΟΛΜΕ είναι ένα κομμάτι της ΑΔΕΔΗ. Η ΑΔΕΔΗ, αλλά και η ΟΛΜΕ, αλλά και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, γιατί τυχαίνει να προέρχομαι από το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά με συγκεκριμένες διαδικασίες. Τώρα αστειεύεστε. Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου, διότι έχουμε καταθέσει μια σειρά. Έχουμε εκατομμύρια ανακοινώσεις. Ναι, ακούστε μου. Δεν πρέπει να γίνει η αξιολόγηση. Δεν έχουμε μηδενίσει την αξιολόγηση, αλλά έχουμε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις το πώς πρέπει να είναι η αξιολόγηση. Που... Γιατί σας ρώτησα προηγουμένως για το 10%. Το είπατε αυτό, το δένω με αυτό που είπατε, με τη λογική ότι. Είναι ένα είδος αξιολόγηση λέγοντας ότι κάποιοι είναι τεμπέλιδες και κάποιοι είναι οι καλοί. Συμβαίνει δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Εκείνο όμως που έχω να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται είναι άνθρωποι με προσόντα, είναι άνθρωποι που παλεύουν και προσφέρουν. Θα το δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης. Η ερώτηση είναι: το έχει αποδείξει αλλού. Ναι. Ζητάτε λοιπόν 10% αύξηση. Ζητάτε να επανέλθουν και οι δύο μισθοί που χαθήκανε. Τα δώρα. Μήπως τότε να πάρουμε, να σας χαρίσουμε και ημερολόγια που να γράφουν 2004, γιατί θα επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε με αυτά. Κοιτάξτε, δεν θα λειτουργήσω αντιπαραθετικά με τους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα τους εργαζόμενους, αλλά θα σας πω μόνο τούτο. Άλλο πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο. Ναι, είναι θα άλλο. Σας πω γιατί. Το λέω αυτό γιατί ο 13ος και ο 14ος μισθός, τα δώρα, εξακολουθούν να δίνονται στο ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Άρα, εμείς δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου μισθού, ενός κατώτερου Θεού. Θέλουμε να ζούμε λοιπόν με αξιοπρέπεια. Το 10% που λέτε, που το έχουμε στα αιτήματά μας. Όπως έχουμε και αιτήματα, σας θυμίζω ότι είχαμε ζήσει και το πάγωμα της διετίας στην περίοδο 2000-2017. Και το ζητάμε, το οποίο σαν να μην δουλεύαμε τότε σε εκείνη την περίοδο. Όλα πίσω, λοιπόν, τα ζητάμε γιατί είναι ένα δικαίωμα να ζήσετε με αξιοπρέπεια. Διότι ο μισθός δεν φτάνει να ζήσουμε με την ακρίβεια που υπάρχει. Έτσι για να τα λέμε αυτά. Και ζητάμε, επαναλαμβάνω, να επανέλθουμε τη στιγμή που έφυγαν και τα μνημόνια από τη ζωή μας, να επανέλθουμε στην κανονικότητα των μισθών. Γιατί ας μην γελιόμαστε, η ακρίβεια καλπάζει. Τα προβλήματα πιέζουν και η αξιοπρεπής διαβίωση του κάθε ανθρώπου και πολύ περισσότερο κάποιου, ο οποίος υποχρεούνται να πληρώσει και ένα σωρό χρήματα στο ίδιο. Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτός του τόπου συμφερόντων, να το πω έτσι. Και σας ανέφερα το παράδειγμα της ακριτικής Ελλάδος, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, σας έχουμε καλή επιτυχία στην αυριανή σας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω και πάλι για τη φιλοξενία. Γιατί είσαστε από τα λίγα μέσα που μας δίνετε τη δυνατότητα να έρχεστε να όποτε θέλετε να τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε κάτι το οποίο μου φάνηκε τόσο πολύ ακραίο, που πραγματικά δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Ξέρω ότι θα αδικήσω κάποιους από τους καλεσμένους μας, γιατί είχαμε κανονίσει λίγο περισσότερα θέματα, αλλά αυτό είναι ίσως το πιο σοβαρό θέμα από όλα. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, είναι μαζί μου με Skype. Γεια σας, κύριε Μπαλάσκα. Γεια σας. Κύριε Μπαλάσκα, σας κάλεσα για τον εξής λόγο. Έγιναν 8 συλλήψεις για βομβιστικές επιθέσεις και μου γεννήθηκαν χιλιάδες ερωτήματα. Το πρώτο απ' όλα, αν κατάλαβα καλά και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή να με διαψεύσετε, μεταξύ αυτών ήταν δύο εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί. Ναι. Πώς γίνεται? Και δεν έγιναν συλλήψεις, δεν έγιναν μόνο συλλήψεις, θα γίνουν και άλλες συλλήψεις, διότι η έρευνα επεκτείνεται της αντιτρομοκρατικής με στοιχεία τα οποία ήδη εισδρέουν στους φακέλους οι οποίοι ήδη έχουν ανοίξει και μιλάμε για ένα ξερίζωμα μιας γάκρινας η οποία είναι η νέο τρομοκρατία, την οποία αν δεν την πολεμήσουμε τώρα στη γέννησή της, αν δεν τη σταματήσουμε τώρα, μετά θα εξαπλωθεί και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να νικηθεί. Μα τι θέλει για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί, αν κατάλαβα καλά, ήταν στρατιωτικοί.
Δηλαδή πώς... Ήταν από κλάδο ο οποίος τους προσέφερε τεχνογνωσία, αλλά όμως για να προσφερθεί στο κοινωνικό σύνολο και αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν διαφορετικά. Θα μου επιτρέψετε να λέμε μόνο όσα μπορούμε να πούμε. Καλά, διότι προφανώς, αυτή τη στιγμή... Εσείς είστε αρκετά εμπειρός στο να μην σας ανακρίνει κανείς, κύριε Μπαλάσκα. Να ρωτήσω κάτι. Επίκειται περαιτέρω έρευνα και βεβαίως θα συνεχιστεί το γαϊτανάκι των συλλήψεων. Έχουμε φτάσει ήδη στις 10, με πληροφορούν τώρα από το control. Εσείς λέτε ότι θα συνεχιστούν. 10 ήδη και συνεχίζουμε. Α, δηλαδή μιλάμε για πολύ κόσμο. Και... Δώστε μας μια τάξη μεγέθους για να μιλάμε για πολύ κόσμο, όχι άμεσα, να το πούμε έτσι ξερά, ας πούμε, νοητά, τρομοκράτες και ανθρώπους οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο είχαν υποβοηθήσει αυτή την επαναστατική γυμναστική, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν έμεση, αν όχι άμεση συμμετοχή, με γενικό ξερίζωμα αυτού καρκίνου που είναι τετάρτου σταδίου εγκαθοκυταρικού τύπου, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρός καρκίνος, η τρομοκρατία για την πατρίδα μας. Τα έχουμε περάσει, έχουμε χάσει πολύ κόσμο, έχουμε επαναληπτικά χτυπήματα. Την τράπεζα την οποία πήγαν να την άξουν, την οποία ανατείναξαν, δηλαδή είχαμε χάσει αστυνομικό εκεί πέρα. Με μια τούρτα, με μια τούρτα στα γενέθλιά του. Mm. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τρομοκράτη. Στην πραγματικότητα βλέπουμε νέους ανθρώπους, πέραν από τους εξειδικευμένους αυτούς, βλέπουμε και νέους ανθρώπους να σειραίουν προς τα εκεί. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες, αν κατάλαβα καλά, ήταν νέοι άνθρωποι. Τι πιστεύετε ότι ριζοσπαστικοποιεί αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτά τα παιδιά πριν από 5 χρόνια πηγαίναν στο σχολείο, πριν από 7 χρόνια. Τι τους κάνει από ένα ασφαλές περιβάλλον μιας οικογένειας και ενός σχολείου να πηγαίνουν στην τρομοκρατία, όπου γνωρίζουν ότι η πιθανότητα να συλληφθούν είναι τεράστια και να περάσουν όλη τη ζωή στη φυλακή επίσης τεράστια? Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάρουμε τους παλιούς τρομοκράτες, βάλτε τον Κουφοντίνα, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε έναν ο οποίος είναι ο πιο επιφανής, ας πούμε, άνθρωπος, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή για τρομοκρατική δράση. Ξεκίνησε μετά το 1974. Πόσο χρόνο ήταν? Λοιπόν, είναι στους νέους αυτή η φλόγα μέσα, η οποία πολλές φορές μπερδεύεται με το θυμικό και μπερδεύεται και με τις λάθος επιλογές. Η αντιδραστικότητα των νέων, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε και θα υπάρχει, γι' αυτό και μεγάλες και μαζικές αναταραχές αλλά και ανακατατάξεις στον πλανήτη έχουν γίνει μέσα από τα πολιτικά κινήματα και μέσα από τα πανεπιστήμια, γιατί πολλές φορές οι νέοι πρωτοστατούν σε οτιδήποτε αυτοί εκείνη τη στιγμή, έστω και μέσα από πλάνη, θεωρούν σωστό. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, απαλά να το πούμε, είναι ανική φλόγα που μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλάνη στο μυαλό τους, όπως είναι για μένα οι αντιεξουσιαστές, νομίζω ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Νομίζω ότι θα αλλάξουν τον κόσμο σκοτώνοντας ανθρώπους, βάζοντας βόμβες, ρίχνοντας χειροβομβίδες. Λοιπόν, δεν αλλάζει έτσι ο κόσμος. Έχει αποδειχθεί εδώ και εκατονταετίες ότι δεν αλλάζει έτσι ο κόσμος. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν, πώς να το πω, μια γλαφυρότητα στα νιάτα τους, η οποία σαφώς και ηρεμεί στους περισσότερους όταν μεγαλώνουν. Όχι σε όλους, γιατί αν θα δούμε αυτός ο υποφαινόμενος, ο οποίος καθοδηγούσε όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα από τη φυλακή, δεν είναι μικρός. Δεν και πιστεύετε ότι έχετε πιάσει και τα κεφάλια ή πιάνετε απλώς στρατιώτες ακόμα? Και κεφάλια και στρατιώτες. Και καθοδηγητές και διοργανωτές, αλλά και απλούς στρατιώτες οι οποίοι εντάλλονται να κάνουν την σκλήρη εντός αγωγικών δουλειά, δηλαδή να βάλουν τις βόμβες και να διαφύγουν. Και αυτή ήταν πυρήνας... Όλο τον κορμό, όλο τον κορμό. Ήταν ουσιαστικός πυρήνας, δηλαδή μετά από αυτές τις συλλήψεις είστε ήσυχοι ότι έχει καθαρίσει κάπως το τοπίο από όλους αυτούς που βάζαν βόμβες και βομβούλες στο τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η έρευνα, αυτό το κομμάτι της έρευνας στην τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση με άλλο κομμάτι έρευνας που υπάρχει για άλλη τρομοκρατία που έχουμε στην Ελλάδα, όπως είναι το Τάπερ Σταμάτ και μεγάλη έκρηξη στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι ξεχωριστά κομμάτια, να μην τα συγχαίρουμε. Α, είναι μικροτρομοκρατία αυτή? Είναι μία τρομοκρατία, όλες ξεκινούν σαν μικροτρομοκρατίες και θέλουν να γίνουν μεγαλοτρομοκρατίες κάποια στιγμή. Το ονειρεύονται, το θέλουν, το ποθούν. Αυτή ήταν τα παιδικά τμήματα, ας πούμε. Τα τσικό, αυτό εννοούσα, ναι. Μάλιστα. Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την ανάλυση. Να είστε καλά. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε από μια τέτοια χώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, πυροτεχνουργοί που πηγαίνουν και γίνονται τρομοκράτες, ένα πράγμα λείπει. Φαντάζομαι ότι πολύ το έχετε επικαλεστεί. Ένας μετεωρίτης ήρθε και ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, διευθυντής και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας,
είναι σε σύνδεση με Skype. Γεια σας, κύριε Βασιλάκη, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πέρασε λοιπόν πάνω από την Καλαμπάκα, έπεσε μετεωρίτης εκεί, στα μετέωρα δηλαδή. Να δούμε το βίντεο και να μας πείτε τι είναι όλο αυτό που είδαμε και πόσο επικίνδυνο είναι. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, εντάξει, νυχτερινός ουρανός, το βλέπετε. Νάτος. Το βλέπετε σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, τρεις διαφορετικές εικόνες. Τρομερά εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Mm. Δηλαδή, αν το δεις αυτό μπροστά σου και οδηγείς βράδυ σε κάποια εθνική οδό με χωράφια δίπλα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος πόσο ψύχρεμος θα είσαι και τι θα πιστεύεις ότι είναι. Καταρχήν, πείτε μας το εξής. Είναι συχνό το φαινόμενο? Δηλαδή, τώρα αυτό το πιάσαν οι κάμερες, τώρα έχουμε γεμίσει με κάμερες. Είναι συχνό φαινόμενο ή είναι κάτι πολύ σπάνιο? Να περνάει δηλαδή την ατμόσφαιρα και να φτάνει στη γη. Ναι, κοιτάξτε, η πτώση μετεωροειδών, όπως λέει, στη γη είναι ένα συχνό φαινόμενο. Συμβαίνει κάθε βράδυ. Στο διάστημα. Μόνο βράδυ συμβαίνει και τη μέρα συμβαίνει. Συμβαίνει πέφτουν. Και τη μέρα. Απλά το βράδυ μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Σωστά. Γιατί η μέρα καθορίζεται από το φως του ήλιου, επομένως δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα. Επομένως, συνήθως τα παρατηρούμε το βράδυ. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Και ο λόγος που συμβαίνει είναι ότι στο διάστημα γύρω από τη Γη υπάρχουν τα μετέωρα που λέμε, τα οποία είναι μικρά σώματα, κυρίως βραχώδη σώματα, από το επίπεδο της σκόνης μέχρι και μερικές δεκάδες εκατοστά, τα οποία λόγω της βαρύτητας της Γης πέφτουν στη Γη. Η Γη όμως δεν τα καταστρέφει η ατμόσφαιρα αυτά. Θα σας πω. Τα περισσότερα τα καταστρέφει η ατμόσφαιρα γιατί συνήθως είναι αρκετά μικρά. Επομένως, όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα λόγω της τριβής, ουσιαστικά καίγονται και βλέπουμε αυτή τη λάμψη που είναι αποτέλεσμα της καύσης. Τώρα, αν είναι λίγο μεγαλύτερα, όπως ο συγκεκριμένος, μπορεί να φτάσει μέχρι τη Γη και τότε λέμε ότι έχουμε έναν μετεωρίτη, δηλαδή όταν πέσει επάνω στην Γη. Το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο το παρατηρήσαμε με τις ειδικές κάμερες που έχουμε στην Πεντέλη και στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου που έχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν ένα σώμα, ένα μετεωροειδές, ένας μετεωρίτης, ο οποίος μπήκε περίπου, να σας δώσω έτσι, να το χαρτογραφήσουμε, νότια του Μετσόβου, μεταξύ Ιωαννίνων και Καλαμπάκας ακριβώς. Και όταν μπήκε σε ένα ύψος 80 χιλιόμετρων, δηλαδή άρχισε να μπαίνει στην ατμόσφαιρα, άρχισε να καίγεται. Από τη φωτεινότητα αυτή μπορούμε και εξάγουμε τα εξής αποτελέσματα. Πρώτον, ότι μπήκε με μια ταχύτητα η οποία είναι κοντά στα 20 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Πόσο είναι την ώρα αυτό, επί 60? Ναι, μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς, 20 χιλιόμετρα περίπου το δευτερόλεπτο, δηλαδή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο διανύει μια απόσταση 60 περίπου 60 επί 20, 20 χιλιόμετρων. Διήρκησε συνολικά το φαινόμενο 2,5 περίπου δευτερόλεπτα και από τη λάμψη την οποία παρατηρήσαμε αρχικά διεσπάστηκε σε δύο κομμάτια, ναι. όταν μπήκε στην ατμόσφαιρα. Τα βρήκατε? Θα σας πω. Και στη συνέχεια προς το τέλος πιθανώς υπήρξε και μια τρίτη διάσπαση. Δεν βρέθηκε τίποτα. Εμείς εικάζουμε ότι μάλλον έπεσε και στην επιφάνεια της Γης ένα μικρό υπόλοιμα. Αυτό το βγάζουμε ως συμπέρασμα από το πιθανό μέγεθος που είχε. Από τη λάμψη μπορούμε και κάνουμε κάποιες εξαγωγές του μεγέθους. Το μέγεθος του πρέπει να ήταν μερικές δεκάδες εκατοστά. Που θεωρείται ένα σχετικά μεγάλο μετεωροειδές. Σχετικά μεγάλο μετεωροειδές. Αν πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο αυτό ή σε ένα αυτοκίνητο, το διαλύει με την ταχύτητα που έχει? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες, επομένως η κινητική του ενέργεια είναι πολύ μεγάλη. Άρα, εάν έπεφτε. Σαν σφαίρα κάπως. Ναι, ακριβώς, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Βέβαια, η πιθανότητα να πέσει. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Πόσο πιθανό είναι να μας έρθει στο κεφάλι? Να προκαλέσει ζημιά είναι πάρα 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 πολύ μικρή. Όπως είπαμε προηγουμένως, συνήθως καίγονται στην ατμόσφαιρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι επιφορτισμένο με αυτή την αποστολή και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι είμαστε επιφορτισμένοι να παρατηρούμε, ειδικά με το τηλεσκόπιο του Κρυονερίου, δεν παρατηρούμε μόνο τα μετεωροειδή τα οποία πέφτουν στη Γη, παρατηρούμε και τα αντίστοιχα που πέφτουν στην επιφάνεια της Σελήνης. Και είμαστε επιφορτισμένοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και να συμμετέχουμε στην κοινή προσπάθεια της Ευρώπης για να εκπονεί πολιτικές που σχετίζονται με την πλανητική μας ασφάλεια. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συντονίζει σε εθνικό επίπεδο όλες αυτές τις ενέργειες.
Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, 72.000 χιλιόμετρα την ώρα ήταν η ταχύτητά του. Περίπου. Γιατί μου είπατε 20 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, έτσι. Ναι, μεταξύ 17 και 23 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άρα τόσο είναι. Περίπου 20, ας πούμε. Ωραία. Έχω για μια τελευταία ερώτηση, η οποία τώρα ίσως σας φανεί εξαιρετικά χαζή, γιατί εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Όλα αυτά τα πετρώματα τα οποία έρχονται, ενδέχεται εκεί που πέφτουν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα πέραν της φωτιάς ή πέραν της κινητικής ενέργειας που μεταδίδουν? Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάποιο είδους πέτρωμα το οποίο μπορεί να είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους, μπορεί να έχουν κάποια ουσία, κάποιο χημικό συστατικό, ενδεχομένως κάποιον μικροοργανισμό, που θα ήταν απίθανα ακραίο φαινόμενο να βρούμε κάτι τέτοιο, αλλά τι από αυτά μπορεί να υπάρχει? Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς να το ξεχωρίσουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι στη Γη, όπως και στους άλλους πλανήτες, πέφτουν αυτά τα υπολείμματα, τα οποία είναι είτε μετεωροειδή είτε και σχετικά και μεγάλοι αστεροειδείς. Έχουν πέσει κατά καιρούς στη Γη και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και στο μακρινό παρελθόν, και έχουν δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές. Είχαν και με τους δεινοσαύρους κάτι προβλήματα. Βεβαίως. Είμαστε όμως τυχεροί, διότι οι δυνητικά επικίνδυνοι αστεροειδείς, ουσιαστικά ο Δίας και ο Άρης λειτουργούν σαν ασπίδα, αν θέλετε, στους... Τους τραβάει η δική τους βαρύτητα, ακριβώς, λέτε. Λειτουργούν η βαρύτητά τους, μας προστατεύει από τέτοιους επικίνδυνους, θα λέγαμε, αστεροειδείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει να ξεστρατήσει κάποιος. Να πέσει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπα και πριν, όλοι οι μεγάλοι διαστημικοί οργανισμοί εκπονούν πολιτικές πλανητικής ασφάλειας. Η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αν και δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να μάθω γι' αυτό. Ναι. Όταν λέτε, τι πολιτικές είναι αυτές? Δηλαδή, έχουμε κάποιο κανόνι το οποίο θα στοχεύσει, όπως γίνεται στις χολιγουντιανές ταινίες, και θα διαλύσει τον αστεροειδή, ή θα στείλουμε κρηκτικά πριν μπει στην ατμόσφαιρα? Τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό που σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να κάνουμε, και και η NASA έλεγξε αυτό το πράγμα πριν περίπου 1,5 χρόνο στην αποστολή DART. Δεν ξέρω αν την είχατε ακούσει. Ναι, βέβαια, το παρακολουθώ πολύ τα διαστημικά, μου αρέσει. Έστειλε ένα διαστημόπλαιο, το οποίο το παρακολουθήσαμε και εμείς από το κρυονέριο, όπως σας είπα, γιατί είμαστε στο ευρωπαϊκό δίκτυο των τηλεσκοπίων που παρατηρούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Και βρήκε έναν αστεροειδή, ο οποίος δεν ήταν πολύ μεγάλος, είχε μια σχετικά μικρή ακτίνα, κάποιες δεκάδες μέτρα. Τον χτύπησε, με αποτέλεσμα του άλλαξε την τροχιά. Δεν ήταν επικίνδυνος αυτός ο αστεροειδής. Απλά έλεγξε αν μπορούμε να εκτρέψουμε τέτοιου είδους αντικείμενα. Κύριε Βασιλάκο, θέλω να σας καλέσω μια μέρα εδώ στο στούντιο να τα συζητήσουμε αυτά πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ τρομερή η δουλειά που κάνετε. Τρομερά ανοιχτοί οι ορίζοντες, πιο ανοιχτοί δεν γίνεται. Και όλα αυτά που βλέπετε προφανώς είναι ωραίο να τα μεταφέρετε και σε εμάς τους αδαείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, μας εξήγησε κάποια πράγματα για τους μετεωρίτες. Μην φοβάστε, δεν θα πέσει μάλλον ουρανός στο κεφάλι μας. Μόνο ο Αστερίξ το φοβόταν αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλάκο, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί όπως κάθε μέρα Τάξη Χατζής στις 10 ακριβώς. Evening Report με τον Μάνο Νιφλή. Εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.